Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σας συγκεκριμένα. Όσον αφορά, ίσως με παρεξηγήσατε, δεν θα έκανα υποδείξεις εσάς για το αν πρέπει να βγαίνετε ή όχι σε ραδιόφωνο ή όχι, οπουδήποτε αλλού θέλετε. Δικαίωμά σας να πηγαίνετε όπου θέλετε. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Απλώς έκανα αναφορά στην επιλογή του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, ο οποίος από τη Βουλή μας, από την Επιτροπή, κατηγορήθηκε και δεν προσήλθε να απαντήσει. Γιατί έκανα αλλίωση της λίστας. Ναι, αυτό είναι όμως το μείζον, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το μείζον. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πολύ. Απαντήστε στο ερώτημα. Αφού μου απήντησε γι' αυτό να μην απαντήσω. Θα ασχοληθεί η Βουλή με ένα υπουργό ο οποίος αναλύει τι είναι ή δεν είναι δημοσιογράφος. Προηγουμένως μου απήντησε γιατί έκανε την επιλογή αυτού του ραδιοφώνου. Δεν μπορώ να απαντήσω. Κάτι διαδικασία της όταν το απαντήσω. Κάντε ό,τι θέλετε, κύριε Υπουργέ. Ό,τι λέτε γράφετε στα πρακτικά πάντως. Κάντε ό,τι θέλετε. Μα μην ενοχλείστε κάθε φορά όταν απαντάω. Και διακόπτω και τον ρυθμό των σκέψεών μου. Σας θέλω παρακαλώ. Ακούστε μισό λεπτό. Ακούστε μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πολύ. Ολοκληρώσατε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, να πάρετε το λόγο, αλλά επιτρέψτε μου να σας διευκρινίσω ότι εδώ προεδρεύω των βουλευτών της Βουλής και καλείται ο Υπουργός να απαντήσει το ερώτημα του βουλευτή. Εάν θέλετε εσείς να έρχεστε εδώ, να αναλύετε τι είναι ο Α δημοσιογράφος, ποιο ραδιόφωνο να προτιμάει ο βουλευτής, τι μέσο να προτιμάει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το θεωρώ εντελώς εκτός θέματος. Προχωρήστε λοιπόν. Είναι δικαίωμά σας, αλλά θέλω να αναπτύξω το επιχείρημά μου, κύριε Πρόεδρε, θέλω να το επιτρέψετε. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, έχετε 3 λεπτά να πείτε ό,τι θέλετε, εν διάφτη περιπτώσει. Ξεκαθαρίσαμε λοιπόν ως προς τη συζήτηση ότι κατά τη γνώμη μου ο Απόστολος Κακλαμάνης δεν έπρεπε να πάει στον κύριο Βαξεβάνη. Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Θα με να απαντήσει και ολομέλεια. Για όνομα του Θεού. Για όνομα.